Απορρίφθηκε ομόφωνα, κυρίε και κύριοι, από το Δικαστικό Συμβούλιο Λαμία η αίτηση του Δημήτρη Κουφοντίνα για ακύρωση τη μεταγωγή του στι φυλακέ Δομοκού και η Σοφία Φασουλάκη θα μα ενημερώσει. Ναι, καλό μεσημέρι, Λίνα. Η απόρριψη του αιτήματο του Δημήτρη Κουφοντίνα από το Δικαστικό Συμβούλιο τη Λαμία έγινε για τυπικού λόγου. Δύο ήταν τα αιτήματα του πολυεισοβήτη ε, Λουκά τη 17 Νοέμβρη. Όσον αφορά την νομιμότητα τη μεταγωγή στο ΔΟΜΟΚΟ. Ε, αυτή η Λίνα κρίθηκε, το αίτημα αυτό κρίθηκε νόμο αβάσιμο γιατί εκρεμεί η απόφαση από την Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών. Θυμίζω ότι ο νόμος λέει ότι χρειάζονται δύο αποφάσεις από την Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών. Αν είναι αυτέ αρνητικέ, προκειμένου ο κρατούμενο να έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στο ποινικό δικαστήριο. Υπενθυμίζω ότι εκκρεμεί το αίτημά του για το θέμα τη μεταγωγή του από τι 28 Φεβρουαρίου. Όσον αφορά τώρα το δεύτερο σκέλος που αφορά την απόφαση τη Γενική Γραμματέα Αντιεγκληματικής Πολιτική, τη κυρία Νικολάου, για μεταγωγή του από τον Κορυδαλό στο Δομοκό. Το Δικαστικό Συμβούλιο έκρινε ότι αρμόδιο για να κρίνει αυτή την πράξη είναι τα διοικητικά δικαστήρια, αρμόδια είναι τα διοικητικά δικαστήρια και συγκεκριμένα το Συμβούλιο τη Επικρατεία, όπου τελικά σήμερα θα προσφύγει η πλευρά του Δημήτρη Κουφοντίνα. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα αδιέξοδο μέχρι και αυτή την ώρα.